Και θα βγει μάλιστα και ο Βαάλ, αγαπητοί φίλοι, ο τραγόμορφος, ο ψευδοπροφήτης, αυτός που θα είναι ο εκπρόσωπος, αυτός, αυτόν θα έχει δοθεί η εκπροσώπηση του Αντιχρίστου πάνω στη γη, και θα πει: τι δύναται πολεμήσε μετά του θηρίου, ποιο μπορεί να τα βάλει με αυτόν και τη δύναμη και την ισχύ του, και θα βγουν οι Ρώσοι και θα τα βάλουν. Η Ορθόδοξη Ρωσία θα βγει μπροστά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και όλα θα ξεκινήσουν με ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, αυτό το πολυδιαφημιζόμενο εδώ και χρόνια που δεν έχει γίνει ποτέ, έτσι μετά τα Ήμια τουλάχιστον. Ωραία. Και αφού γίνει, θα ξεκινήσει ο πόλεμος και σύμφωνα με τις προφητείες, πράγματι οι Τούρκοι είναι τώρα φίλοι με τους Ρώσους, ή έτσι λένε οι προφητείες, αλλά μετά θα τους ρίξουν και οι Ρώσοι θα ορμήσουν να πάρουν τα στενά, να περνούν λογικά η αγωγή που έως τώρα πριν μερικά χρόνια κανείς συζητούσε για αυτά, εκτός από εμάς που τα λέγαμε διαρκώς στην τηλεόραση, να περνούν η αγωγή από τα στενά του Βοσπόρου κτλ. Φυσικού αερίου, πετρελαίου και όλα τα σχετικά, και οι Ρώσοι για οικονομικούς λόγους θα επιτεθούν στην Τουρκία. Θα γίνει ο πόλεμος για 3,5 χρόνια και οι άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι, θα νομίζουν ότι τα είδαν όλα. Γιατί ο πόλεμος θα είναι φοβερός και τρομερός. Οι Ρώσοι θα μπουν στην Περσία μέσα, κατεβούν Συρία, Ισραήλ κάτω. Αλλά τότε το ΝΑΤΟ, αγαπητοί φίλοι, θα αντεπιτεθεί με σφοδρότητα και με τις τεράστιες δυνάμεις που διαθέτει, θα μπει και από την Ιαπωνία, Ιαπωνέζοι με τους Αμερικάνους, αγαπητοί φίλοι, αλλά και από την Ευρώπη με όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του ΝΑΤΟ κτλ. Στο βορρά θα γίνει περιοχή Πολωνίας κτλ. Θα γίνουν τρομακτικά. Και μάχες εκεί πέρα, δεν μείνει τίποτα όρθιο. Και βεβαίως θα πρέπει να έρθουν να πάρουν και τα στενά οι Νατοϊκοί. Γι' αυτό, όπως έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, θα περνάνε από την Εγνατία Οδό. Αλλά εσείς λένε να μην τους λέτε, πράγματι βλέπουμε πού θα πάνε, γιατί βλέπουμε ότι η Εγνατία Οδός δεν είναι τελειωμένη, αγαπητοί φίλοι, και θα ψάχνονται από πού να μπουν, σε ποια παρακαμπτήριο, μην τους λέτε, λέει ποτέ. Μετά από αυτό τον πόλεμο, οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι τα είδαν όλα. Οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι, αγαπητοί φίλοι, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Γιατί πράγματι ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, θα φέρει, πριν έρθει μάλλον, θα φέρει πάρα πολύ μεγάλη πείνα. Πείνα όταν λέμε, γιατί η προφητεία λέει ότι οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεθάνουν. Έτσι λέει η προφητεία. Και η πείνα η οποία θα έρθει θα είναι πραγματική. Δηλαδή θα έχεις λεφτά και θα πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ και τα ράφια δεν θα έχουν τίποτα. Όχι όπως τώρα που τεχνιέντος σε κάνουν να έχεις λιγότερα λεφτά, αγαπητοί φίλοι, αλλά έχει από όλα τα αγαθά. Θα πιάσει, όπως λέει και ο πατήρ Σάββας Αχιλλέος, ο Αντίχριστος, την γαστέρα. Έτσι, με την πείνα θα χτυπήσει. Και θα επιβάλλει, θα προσπαθήσει να επιβάλλει σε όλους το σφράγισμά του. Και όλοι όταν θα το πάρουν στο χέρι, στο δεξί μέτωπο, θα ξέρουν τι κάνουν, γιατί αλλιώς δεν θα πιάνετε. Για ακούστε. Θέλει ο Θεομάχος να πολεστεί όλος ο κόσμος. Μεταχειρίζεται ο τύραννος όλα στα δολοπλοκίας του και προπάντων τη σφραγίδα του, διότι αυτή η σφραγίδα του Αντιχρίστου είναι εκείνο το οποίο θα αναγκάσει τον κόσμο να το δεχθεί. Και για να τον αναγκάσει τον κόσμο να το δεχθεί, θα πάρει πρώτα τη γαστέρα, την γελία, το στόμαχο. Ποιος αντέχει όταν έρθει λίγο η πείνα, όταν είμαστε στην εργασία μας, όταν είμαστε έξω από το σπίτι μας και κάνουμε μια εργασία κοπιαστική και έρχεται η πείνα, τρέχουμε στο σπίτι να βρούμε να φάγουμε. Όταν δεν θα υπάρχει τίποτα, τι θα βρούμε? Θα πάρει λοιπόν πρώτα την γαστέρα. Έπειτα θα πάρει εκείνο το αργύριο, το χρήμα. Θα πηγαίνεις στην τράπεζα για να πάρεις από τον ιδρώτα σου εκείνα τα οποία διεφύλαξες, εκείνα τα έχεις, και θα σου λέγει στην τράπεζα: δώσε μου τη σφραγίδα σου. Σφραγίδα δεν έχω, δεν έχεις χρήματα. Και τότε οι περισσότεροι δεν θα εκλέξουν τον Χριστόν, θα εκλέξουν τον Χρυσόν, τον Χρυσάφι. Ωστόσο θα πρέπει να θυμόμαστε, στα λόγια βέβαια μπορεί να είναι εύκολο, αγαπητοί φίλοι, στην πράξη θα δούμε ποιος θα μπορέσει, ότι Ιησούς Χριστός νικά. Μετά και από την προσπάθεια επιβολής του Αντιχρίστου και της εικόνας αυτού και τη μάχη, αγαπητοί φίλοι, η οποία θα γίνει με τους Ρώσους και τους Αμερικάνους,
ο κόσμος θα περιέλθει σε δεινή κατάσταση. Τρομακτική πόλεμη με υπερόπλα πέραν διανοήσεως που δεν έχουν βγάλει ιστορία ούτε οι Ρώσοι Αμερικάνοι, θαλά μου χώρα. Και αφού σύμφωνα τις προφητείες θα συνεχίσει να υπάρχει κόσμος, λογικά θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Θα χρησιμοποιήσουν άλλου είδους όπλα. Οι άνθρωποι θα έρθουν σε απόλυτη εξαθλίωση. Και ο διάβολος θα χαίρεται και θα λέει όλοι για μένα δουλεύουν. Γιατί τον διάβολο δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι λευκή ή μαύρη αδελφότητα. Αυτός δουλεύει για τον εαυτό του. Και βάζει όλους να δουλεύουν για αυτόν. Και το μεγαλύτερο όπλο του είναι, όπως είπαμε, η απελπισία. Και αφού οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι τα έχουν δει όλα πλέον και κανείς δεν θα μπορεί να νικήσει στην τελική μάχη, ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Αμερικάνοι, άλλος θα υποχωρεί εδώ, άλλος θα προχωράει από εκεί, θα γίνεται πανζουρλισμός σε όλο τον κόσμο, τότε, αγαπητοί φίλοι, η τεχνολογία των ανθρώπων θα λήξει. Η τεχνολογία του ηλεκτρισμού θα κλείσει. Θα γίνει μεγάλη φυσική καταστροφή, αγαπητοί φίλοι, κατά την οποία όχι με το κόλπο των νεφελίμ που θέλουν να κάνουν, αλλά με εντολή Θεού, αγαπητοί φίλοι, ο ήλιος θα εκπέμψει έναν γιγαντιαίο, πέραν διανοήσεως, ηλεκτρομαγνητικό παλμό που θα σαρώσει το μαγνητικό πεδίο της Γης και θα κάνει οποιαδήποτε ηλεκτρική μηχανή πάνω στη Γη να σταματήσει. Τα πλοία θα μείνουν ακίνητα και ακυβέρνητα στους ωκεανούς. Τα αεροπλάνα, όσα πετούν, θα πέσουν. Όσα δεν πετούν, δεν θα μπορούν να πάρουν μπρος. Τα αυτοκίνητα θα σταματήσουν. Τα τρένα θα σταματήσουν. Οι γερανοί θα σταματήσουν. Τα λιμάνια θα σταματήσουν. Τα εργοστάσια θα σταματήσουν. Τα ηλεκτροπαραγωγά εργοστάσια θα σβήσουν για πάντα. Οποιαδήποτε μικρή συσκευή δεν θα λειτουργεί. Ακόμα και οι ίδιες οι μπαταρίες, αγαπητοί φίλοι, από τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό, με την ανάδραση που θα κάνει, θα βράσουν, θα καταστραφούν, θα λιώσουν. Τίποτε, μα τίποτε δεν θα μπορεί να λειτουργήσει εφόσον λειτουργούσε, αγαπητοί φίλοι, με την τεχνολογία του ηλεκτρισμού, την οποία αυτοί μας έδωσαν την λεγόμενη τεχνολογία του κακού. Οι άνθρωποι σε μία με δύο περίπου εβδομάδες θα συνειδητοποιήσουν πλέον ότι έχουν περάσει στη λίθινη εποχή και δεν θα μπορούν να πάνε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν, όχι λόγω φτώχειας, αλλά γιατί δεν θα μπορούν να παραχθούν προϊόντα πουθενά πλέον σε κανένα εργοστάσιο. Και δεν θα μπορούν να πάρουν ασανσέρ για να βγουν στα πανύψηλα κτίρια τους. Και δεν θα μπορούν, αγαπητοί φίλοι, άνθρωποι να έχουν την ασφάλεια των φωτισμένων και περιφρουρημένων πόλεών τους. Δεν θα λειτουργεί τίποτε. Μα τίποτε. Και εκατομμύρια θα πεθάνουν από την πείνα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει οι άνθρωποι να γυρίσουν σε παμπάλαιες μεθόδους, αγαπητοί φίλοι, παμπάλαιες μεθόδους καλλιέργειας της γης και κυνηγιού για να μπορέσουν να τραφούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ότι οι άνθρωποι που νόμιζαν ότι με την οικονομική ανέχεια που τώρα υποτίθεται υπάρχει σε όλο τον κόσμο, τα δαν όλα, και με την οικονομική ανέχεια που θα έχει ήδη φέρει ο Αντίχριστος για να αποτύχει η παγκόσμια κυβέρνηση των πολιτικών για να λάβει αυτός, θα νομίζουν ότι θα τα έχουν δει όλα, και με τον τρομερό πόλεμο Ρώσων και Αμερικάνων θα νομίζουν ότι τα είδαν όλα. Ωστόσο, αγαπητοί φίλοι, αυτό που θα δουν εκείνη τη στιγμή θα είναι πέραν διανοήσεως. Και όταν θα γίνει αυτό, αγαπητοί φίλοι, σαν να μην έφτανε αυτό, Άγγελος Κυρίου, όπως λέει η Αποκάλυψη και άλλες πηγές βέβαια, θα ανοίξει τις πύλες της Αβύσσου. Θα ανοίξουν 72 πύλες σε όλη τη γη και θα αρχίσουν να βγαίνουν από μέσα, αγαπητοί φίλοι, οι αρχαίοι θεοί που κλείστηκαν στα Τάρταρα πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια, αγαπητοί φίλοι, από τους Ελ. Όπως έγραψα στους τόμους 1, 2, 3 της σειράς «Γιατί και πώς ζουν άμεσά μας». Αυτοί λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τότε θα έχουν εξουσία για 150 μέρες, σύμφωνα με την Αποκάλυψη, να βασανίσουν τους ανθρώπους, οι οποίοι θα θυμηθούν γιατί φοβούνται τους ανοιχτούς χώρους όπου δεν μπορούν να προστατευτούν, γιατί σε μια μεγάλη αίθουσα καθόμαστε διαρκώς στη γωνία γιατί την υποπτεύουμε αυθόρμητα, γιατί τα βράδια φοβόμαστε, αγαπητοί φίλοι, το σκοτάδι. Γιατί θα έρχονται οι αρχαίοι θεοί να βρούνε στα κοπάδια, όπως λένε των ανθρώπων, την τροφή τους. Και αφού θα γίνει αυτό και οι άνθρωποι πλέον θα είναι στο ίστατο σημείο απελπισίας, τότε, σύμφωνα με τις προφητείες πάρα πολλών λαών, τις οποίες ενδέχνως κρύβουν οι αδελφότητες και οι λευκοί και οι μαύροι, θα έρθει ο Φέρον τα σύμβολα και το σπαθί. Ο Φέρον τα σύμβολα του Σταυρού και το Λάμδα, δηλαδή του Τριαδικού Θεού, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί φίλοι. Εκείνος λοιπόν θα οργανώσει την ανθρωπότητα
η οποία ξεκινώντας από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, κάτω τον Όλυμπο, θα σαρώσει τα πάντα, θα κάνει τον κύκλο της γης και θα καθανικήσει και θα θανατώσει το σύνολο σχεδόν των εφελήμους. Τους υπόλοιπους θα τους κλείσει στα τάρταρα και από τις 72 πύλες.